Σε διμερείς οικονομικές συμφωνίες που αφορούν και σε ενεργειακά ζητήματα κατέληξαν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, ένα από τα βασικά αντικείμενα συζήτησης για τις δύο πλευρές ήταν η Ουκρανική κρίση και οι κυρώσεις που έχει υποστεί η Μόσχα. Είμαστε σίγουροι ότι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από την Ευρώπη δεν είναι λογικός. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακή ασφάλεια ενάντια στη Ρωσία. Μπορούμε να το πράξουμε μόνο σε συνεργασία με τη Ρωσία. Έτσι είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε, να διαπραγματευτούμε, να διαπραγματευτούμε. Οι μάχες στην Ουκρανία θα συνεχιστούν μέχρι ότου οι υπεύθυνοι αντιληφθούν εν τέλει ότι δεν είναι κάτι που επιλύεται με τα όπλα, αλλά μόνο με διαπραγματεύσεις. Όμως αυτή η συμφωνία του Μίνσκ μας παρέχει μία ευκαιρία. Με δεδομένη την ευρεία οικονομική συνεργασία των δύο πλευρών, η μετάβαση Πούτιν στη Βουδαπέστη θεωρείται και ως μία προσπάθεια να κάνει την Ουγγαρία να κοιτάξει περισσότερο προς Ανατολάς και λιγότερο προς τις Βρυξέλλες. Οι σχέσεις Ουγγαρίας-Ρωσίας αποτελούν αντικείμενο κριτικής όχι μόνο εσωτερικά αλλά και στα υψηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί γεγονός ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κατάρριψη του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών. Χωριάγκος Ανδρέα, Euronews, Budapest.